Ανάποδα το έργο. Διότι θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαρεμένο. Ξέρω τι θα ρωτήσω. Γιατί διατυπώνεται τόσο σφοδρή κριτική στο ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο, που ήταν από την Άσυγχρο στη τηλεφωνική μας γραμμή, μίλησε για μεψιμηρία. Γιατί μιλάτε για φιάσκο. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έχω να σας πω εγώ καταρχάς είναι ότι εάν ήμουν μια φορά ανήσυχος για τις εξελίξεις στο Ανατολικό Μεσόγειο πριν την συνάντηση αυτή, ναι. Τώρα είμαι δύο φορές ανήσυχος. Θα σας πω διότι φοβάμαι μετά τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής, ναι. Μήπως ο κύριος Ερντογάν το εκλάβει ως πράσινο φως να συνεχίσει και με μεγαλύτερη ένταση. Μα εδώ λέει η κυβέρνηση ότι έγιναν αποδεχτές όλες οι ελληνικές θέσεις. Ακούστε να σας πω. Και μπροστά στις κάμερες και κυρίως πίσω από τις κάμερες. Εδώ δεν Μήπως βιάζεστε. Ακούστε να σας πω. Θα σας πω, κύριε Παυλόπουλε. Εδώ δεν είναι εκεί μάλλον. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, όπου έχει διαμορφωθεί ένα επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να βγάζει φωτογραφίες από εδώ και από εκεί και να προβάλλεται επικοινωνιακά. Και φοβάμαι ότι μια μέρα μπορεί να ξυπνήσουμε και να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν πρωθυπουργό, αλλά μια φωτογραφία. Ναι. Στις διεθνείς σχέσεις και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όπως αυτή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαροπά, βλέπω τον αγώνα από πρώτη θέση του στο NBA, ναι, και μετά κάνω και τη συνάντηση με καλά τον τώρα αυτό τα σας... πράγματα είναι σκληρά. Όχι, αυτό ακούστε έμεινε με. Που πήγε ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι, σας ακούμε. Και αποτιμήστε όλη, ναι, τη σκέψη μου. Ναι. Και θα μπορούσα να μιλήσω μετά τον κύριο Κεδίκολο, αφού ακούσω, για να αξιοποιήσω και ό,τι έχει να πει εκείνος. Ναι. Σας λέω όμως ότι διαπραγματευτικά. Διότι τα πάντα είναι διαπραγμάτευση και γλώσσα του σχετισμού των δυνάμεων. Αυτό είναι η διπλωματία. Τι κάναμε. Πριν πάει ο κύριος Μητσοτάκης και για τα F-35, μέχρι και το 5G, με συγχωρείτε δηλαδή, θριαμβεύσαμε σε αυτά που ζητούσαμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δεν πήραμε. Ο κύριος Τραμπ τι είπε σε απάντηση για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο κύριος Τραμπ. Φίλος μου είναι, λέει ο Δεν το είπε έτσι. Έτσι το είπε. Όχι, δεν το είπε έτσι. Λοιπόν, πώς το είπε, κύριε Παυλόπουλε. Μα ο Ιγνατίου που τον ρώτησε. Ο Ιγνατίου που τον ρώτησε. Ήταν εκεί. Γιατί οτιδήποτε ο Τραμπ είπε. Ακούστε να δείτε, κύριε Παυλόπουλε. Εδώ βλέπουμε και ακούμε. Απέφυγε να τον χαρακτηρίσει φίλο μας, είπε ο Μιχάλης. Στην ελληνική τηλεόραση. Το εκπληκτικό άκουγα. Ακούω. Τι ακούτε. Εσείς δεν ακούτε. Όχι, σας λέω το ρεπορτάζ του Μιχάλη του Ιγνατίου που ήταν παρόν. Εσείς δεν ακούτε. Άκουγα το εκπληκτικό χθες έξω από το Λευκό Οίκο ότι δεν θα γίνει, λέει, συνέντευξη τύπου για να μην ακυρωθεί επικοινωνιακά η συνάντηση. Δηλαδή, οι άνθρωποι ποντάρουν στην άγνοια του κόσμου. Δηλαδή, μην καταλάβει ο άλλος τι είπε αυτός που μιλάει. Είναι φοβερό, το καταλαβαίνετε αυτό. Για ένα λεπτό τώρα να πάρουμε μια απάντηση. Ένα λεπτό. Βλέπετε, να ακούσω. Να όχι, βλέπω ότι πρέπει να μιλάσουμε το χρόνο σωστά. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ λυπάμαι το 30% των Ελλήνων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ακούνε σήμερα αυτές τις θέσεις, αυτές τις μεμψίμηρες, αυτές τις μίζερες από το κόμμα. Καλά, δεν θα σας κάνουν κριτική. Δεν θα κάνουν αποτίμηση αντιπολίτευση. Συγγνώμη, κύριε Παυλόπουλε. Πρώτα λέγανε πού θα κοιμηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα κοιμηθεί στο σωστό μέρος. Μετά λέγανε ότι ξόδεψε τα λεφτά των φορολογουμένων για να πάει στον αγώνα μπάσκετ. Μετά, δηλαδή, ακούσαμε το κάθε τι. Μετά λέγανε για τη συνέντευξη. Δεν σας διέκοψα, κύριε Βαρεμένα. Σας άκουσε. Δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, μετά ακούγαμε για την συνέντευξη τύπου. Ναι. Τελικά, ο πάντα πρόβλεπτος κύριος Τραμπ έκανε μια άτυπη συνέντευξη τύπου και από τις 13 ερωτήσεις που δέχθηκε, μόνο δύο αφορούσαν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Οι άλλες ήταν για το Ιράν και για την παραπομπή του. Ήταν δεδομένο στη συγκεκριμένη συγκυρία ότι τα φώτα της δημοσιότητας, μιλάμε για την αμερικανική και τη διεθνή κοινή γνώμη, θα στρέφονταν εκεί. Αυτό ήταν και ο λόγος που επιλέξαμε και εμείς, συμφωνήσαμε να μην γίνει μια παραδοσιακή συνέντευξη τύπου. Άλλωστε, έχει γίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Εμείς το ζητήσαμε. Συμφωνήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει γίνει και στο παρελθόν, και στην επίσκεψη Σιμίτη, και στην επίσκεψη Καραμαλή, και στην επίσκεψη Σαμαρά. Πάντως, κύριε Κεδίκοκλου, επειδή είστε και δημοσιογράφος και έχετε περάσει και την τηλεόραση, όπως και ο κύριος Βαρεμένος, υπάρχει μια εικόνα που δίνει εντυπώσεις. Με την συνέντευξη να μονοπολείται
για το, με το Ιράν και τις εξελίξεις. Ο κύριος Τραμπ να απαντά και να έχει και λίγο γυρισμένη την πλάτη του στον Έλληνα Πρωθυπουργό και προσπαθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κύριε Παυλόπουλε, είσαστε δημοσιογράφος. Είσαστε δημοσιογράφος. Ας υποθέσουμε ότι είσαστε ένας από τους δημοσιογράφους εκεί πέρα. Τι θα ρωτούσατε? Είσαστε Αμερικάνος δημοσιογράφος. Αυτό θα ρωτούσατε. Αυτό θα ρωτούσα. Αυτό κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα. Όπως επίσης δέχομαι την επισήμανση που έκανε και ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή ο Μητσοτάκης τι να έκανε, του λέγε μα με συγχωρείς, εγώ φεύγω. Τι να του λέγε ο Μητσοτάκης? Να του πει. Είναι προσβλητικό για τη χώρα. Ναι, τι να του πει. Εδώ δεν μιλάμε για το Ιράν. Τι να κάναμε, να ακυρώναμε το ταξίδι λόγω της συγκυρίας. Να ακυρώναμε το ταξίδι λόγω της συγκυρίας. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Στις δύο παρεμβάσεις του για την αμυντική συνεργασία και για το θέμα Τουρκίας-Λιβύης, ήταν πιστεύω πολύ καλές οι παρεμβάσεις και καθοριστικές του Έλληνα Πρωθυπουργού. Κύριε Χριστίδη, τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, ήταν μια εικόνα χθες η οποία ήταν αμήχανη εικόνα. Και ήταν μια εικόνα η οποία προφανώς προβληματίζει όλους όσους την παρακολούθησαν, διότι είναι προφανές ότι βλέπουμε, ξέρουμε τι δώσαμε. Το σημαντικό είναι να δούμε τι έχουμε κερδίσει. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Και θα περιμένουμε γιατί και οι σημερινές συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές. Να δούμε και τα ραντεβού της Παρασκευής. Ο κύριος Μητσοτάκης θα δει τους πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερη κύριε Παυλόπουλε, εμείς κάνουμε μια πολιτική κριτική λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και σήμερα έχουμε κρίσιμες συναντήσεις. Και σίγουρα δεν μπορεί να βγει κανένα σήμερα εδώ και να πει ότι έχουμε είτε θρίαμβο είτε φιάσκο. Υπάρχει λοιπόν μια εικόνα η οποία την έχουν δει όλοι οι Έλληνες. Είναι μια εικόνα η οποία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Διότι η ουσία είναι που μετρά. Και ποια είναι η ουσία? Ότι έχουμε ένα γείτονα, την Τουρκία, η οποία παραβιάζει διαρκώς το διεθνές δίκαιο, είναι επιθετική απέναντι σε όλους τους γείτονές της και στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα που μιλάμε, οφείλουν να δείξουν ότι ο δρόμος τον οποίο ακολουθούν είναι ο λαθασμένος δρόμος. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και όλους τους διεθνείς εταίρους ενός παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, για εμάς το κρίσιμο είναι να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Θα ηρεμήσει ο κ. Ερντογάν από εδώ και μπρος? Πάντως, υπήρχε περίπτωση ο Τραμπ να πει μπροστά στις κάμερες στο να γύρει στο Ερντογάν. Αν τολμήσει και αλλή μονό του θα με βρει απέναντι και τα λοιπά. Σοβαρολογείτε κύριε Παυλόπουλε. Σοβαρολογείτε τώρα. Μην διακόπτε κύριε Παυλόπουλε. Σοβαρολογείτε. Δηλαδή μόνο αυτό υπήρχε. Ρωτάω, όχι δεν υπήρχε μόνο αυτό. Όχι, όχι. Μόνο αυτά τα δύο κρέα υπήρχαν. Να πιάνε σφαναγκύριστο και να μην πει τίποτα. Μόνο αυτά υπήρχαν, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Η ουσία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κύριε Βαρεμένε, μην διακόπτετε. Διότι πριν από ένα χρόνο. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Έχω τον λόγο. Και πριν από ένα χρόνο, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε τον κύριο Τραμπ και είδαμε τι κέρδισε η χώρα μας από την επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στον κύριο Τραμπ. Τίποτα. Ζερό. Έδωσε η χώρα μας. Τι κερδίσαμε? Τώρα με συγχωρείτε. Αφήστε να ασχολείται με τον κύριο Τσίπρα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν χτίζονται σήμερα ή δεν χτίστηκαν μόνο επί Παπανδρέου. Χτίστηκαν και καλώς χτίστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Και ο κύριος Βαρεμένος και ο κύριος Κυρίκλου θα παραδεχτούν. Και η συνάντηση του κύριου Τσίπρα κάτι έφερε στη χώρα. Ότι η στρατηγική την οποία σήμερα ενισχύει τη χώρα μας και η οποία αφορά για παράδειγμα τον Ισραήλ δεν την έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δεν την έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Χαράχτηκε με την κυβέρνηση του Πασό και του κ. Παπανδρέου και ακολουθήθηκε με συνέπεια στη συνέχεια. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί εδώ στο τραπέζι το οποίο συζητάμε πρέπει να δούμε πώς κάνουμε εθνική στρατηγική και κατά τη δικιά μας άποψη, εάν είχε γίνει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν πιο ισχυρός. Και ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν πιο ισχυρός. Και η θέση της χώρας. Λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Μια ανάσα σας παρακαλούμε πολύ. Μια ανάσα να πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε και στον κύριο Κεδίγκοβλου και στον κύριο Βαρεμένο και στον κύριο Χριστίδη. Πάμε στον διαγωνισμό σας πολύ, πολύ, πολύ ναι, γρήγορα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην Coffee Eat με το έτοιμο, πανέτοιμο, εξοπλισμένο.